Το Δήμο Νέστου και πιο συγκεκριμένα το Δήμαρχο Νέστου Βαγγέλη Τσοπανόπουλου επισκέφθηκαν έτσι ώστε να ενημερωθούν για τις καταστροφές σε οικισμούς αλλά και στη Χρυσούπολη του Δήμου. Οι δύο κυβερνητικοί βουλευτές Καβάλας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Εμμανουηλίδης και Κώστας Μορφίδης, το πρωί του Σαββάτου. Πράγματι, η κατάσταση είναι, θα έλεγα, αποκαρδιωτική. Βέβαια, σήμερα έχει εκτονωθεί όλη αυτή η ποσότητα του νερού, αλλά έχει αφήσει φρικτά αποτυπώματα. Οι μονοκαλλιέργειες εκτιμούμε ότι είναι ολοσχερώς καταστραμμένες, αλλά και στις πολυετείς καλλιέργειες στον αγροτικό χώρο και εκεί υπάρχουν τεράστια προβλήματα τα οποία θα τα δούμε σε μια προοπτική άμεσου χρόνου. Ο λαός λέει από τη ζημιά κέρδος δεν βγαίνει. Η ζημιά είναι πραγματικά, θα έλεγα, ολοκληρωτική. Εκείνο που πρέπει να γίνει είναι ο ΕΛΓΑ να αναλάβει με διάθεση όχι να βοηθήσει, αλλά να σταθεί απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους που η περιοχή είναι μια περιοχή ιδιαίτερα δυναμικής καλλιέργειας. Πολύ δύσκολο φαινόμενο με τη βροχόπτωση, η οποία ήταν υπερβολικά πολύ και δημιούργησε αυτή τις φοβερές καταστροφές. Οι καταστροφές είναι στα σπίτια και στις περιουσίες των πολιτών εδώ της περιοχής και βεβαίως στη φυτική και ζωική παραγωγή. Εμείς έχουμε ειδοποιήσει όλα τα αρμόδια για τις αποζημιώσεις, τουλάχιστον η Υπουργεία. Τις επόμενες μέρες θα είναι εδώ ο ΕΛΓΑ σε πρώτη φάση για να δει τις καταστροφές και να εκτιμήσει το πώς θα γίνει η αποζημίωση αυτών των καταστροφών. Ο Δήμος ξεκινάει τη Δευτέρα την καταγραφή των υπολείπων ζημιών. Άρα η διαδικασία πηγαίνει κανονικά και από εδώ και πέρα νομίζω ότι το σημαντικό είναι να γίνουν όλα τα απαραίτητα έργα για να μην αντιμετωπίσει η περιοχή παρόμοιο πρόβλημα. Να πω καταρχήν ότι από την Πέμπτη τα ξημερώματα ο Δήμος με τις υπηρεσίες του από την πρώτη στιγμή ήμασταν 6 ώρες στο Δημαρχείο για να κάνουμε το πρώτο συντονιστικό του έκτακτο. Βέβαια, πριν εμείς είχαμε φροντίσει να βάλουμε σε λειτουργία μια αντλία στο Χρυσοχώρι για να μπορέσουμε να σώσουμε το πρώτο χωριό που κινδύνευε και κινδύνευσε τελικά πάρα πολύ. Από εκεί και ύστερα όλα τα συνεργεία του Δήμου αλλά και άνθρωποι που επιτάξαμε ιδιώτες και έχουν φτάσει τα 50 περίπου μηχανήματα, συνέβαλαν τα μέγιστα ώστε σήμερα που μιλάμε στην τρίτη πια μέρα να μην έχουμε προβλήματα στη Χρυσούπολη και στο Χρυσοχώρι, αλλά αυτή τη στιγμή να επιχειρούμε γιατί είναι πλημμυρισμένο το τοπικό διαμέρισμα των πηγών. Χθες το βράδυ ήμασταν όλοι εκεί μέχρι αργά το βράδυ γιατί προσπαθούσαμε να σώσουμε το Μοναστηράκι και το Χαϊδευτό. Τα καταφέραμε γιατί υπήρχαν πολλές κτηνοτροφικές μονάδες. Ενώ το πρωί της Παρασκευής, τα πλημμυρισμένα σημεία του Δήμου Νέστου επισκέφθηκε για την προσωπία της Νέας Δημοκρατίας με επικεφαλής τον βουλευτή Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας, Νίκο Παναγιωτόπουλο. Πραγματικά, αν δεν το δεις με τα ίδια σου τα μάτια, δεν μπορείς να αποκτήσεις πλήρη εικόνα της καταστροφής. Και το συμπέρασμά μου είναι ότι η καταστροφή είναι τεράστια. Εδώ βρισκόμαστε έξω από τις πηγές, μπροστά σε ένα πλημμυρισμένο μαντρί. Τα ζώα είναι μέσα, είναι ζωντανά. Ο κτηνοτρόφος καταβάλει, θα έλεγα, τεράστιες προσπάθειες να φτάσει, να τα ταΐσει, να τα κρατήσει ζωντανά. Και ελπίζει να υποχωρήσει η στάθμη των νερών, ώστε να δουλέψει μια αντλία και να τα τραβήξει ακόμα περισσότερο. Αλλού βέβαια η ζημιά είναι μεγαλύτερη, αλλού σε άλλους στάβλους και μαντριά φαντάζομαι υπάρχουν και πνιγμένα ζώα, καταστροφή ζωικού κεφαλαίου. Οι καταστροφές στο φυτικό κεφάλαιο είναι τεράστιες, αφού στην ουσία ό,τι καρπός είναι κοντά στο χώμα, θα έλεγα, έχει ολοσχερώς καταστραφεί, αλλά και πάρα πολλά δέντρα, ακτινίδια κτλ. Μια ιδιαίτερα δυναμική καλλιέργεια που είχε αρχίσει να αποδίδει σημαντικά έσοδα στην αγροτική παραγωγή του Δήμου Νέστου. Ευτυχώς έχουν έρθει εδώ και έχουν επιστρατευτεί από όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 22 πυροσβεστικά οχήματα, 42 πυροσβέστες και η τέταρτη ΕΚΑΜ. Ευτυχώς αυτοί οι άνθρωποι είναι ανοιχτημερών, αλλά βλέπετε και εσείς από αυτά που βλέπουμε γύρω μας ότι είναι βουλιαγμένοι.
Αυτό που πρέπει να δούμε είναι ότι έχουν επιστρατευτεί πέρα από τις πήγες δυνάμεις όλες τις πυροσβεστικές και η αστυνομία φυσικά και τα μηχανήματα του ΤΑΠ, όπου νυχθημερών προσπαθούν να βελτιώσουν την κατάσταση. Αν θα δείτε λίγο παρακάτω, είναι πάρα πολλά μηχανήματα, πάρα πολλοί εργαζόμενοι και όλοι μαζί προσπαθούν να βελτιώσουν αυτή την κατάσταση. Είναι τραγικό. Αξίζει να σημειωθεί πως οι πλημμύρες προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα, τα οποία οδήγησαν την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να προχωρήσει στην κήρυξη κατάστασης έκτατης ανάγκης σε συγκεκριμένες περιοχές. Δημοτική κοινότητα Κεραμωτής, τοπική κοινότητα Αγιάσματος, τοπική κοινότητα Νέας Καριάς, τοπική κοινότητα Αγίου Κοσμά, τοπική κοινότητα Διποτάμου, τοπική κοινότητα Δυσβάτου, τοπική κοινότητα Λαφοχωρίου, τοπική κοινότητα Κεχροκάμπου, τοπική κοινότητα Λεκάνης, Μακριχωρίου και Πλαταμόνος. Ενώ επίσης στην απόφαση περιλαμβάνεται και η δημοτική κοινότητα Χρυσούπολης. Πού βρισκόμαστε εδώ? Εδώ βρισκόμαστε στο ύψος Ποτιάδας, στη Χρυσούπολη είμαστε αυτή τη στιγμή. Από εδώ πλημμύρισε η Αλατζάκιουλα, ερχόταν το νερό από εδώ πέρα, έφτασε στα σπίτια της Ποτιάδας και πλημμύρισαν όλα τα υπόγεια. Δεν υπάρχει, πάθανε μεγάλες καταστροφικές ζημιές. Ο Δήμος ήρθε εδώ πέρα, έχει κάνει αυτό το ανάκομα στο καναλέτο για να αποτρέψει τα νερά. Και ο ΤΑΠ μας έχει βοηθήσει με αυτή την κινήτρια, μας έδωσε την αντλία αυτή για να απορροφήσουν τα νερά από το καναλέτο. Για να σταματήσουν τα υπόγεια. Για να μην πάνε άλλο τα νερά στα σπίτια, λέτε. Ναι, ναι. Και να ευχαριστήσουν και την πυροσβεστική της Κομωτινής που στείλαν 14 αυτοκίνητα στη Χρυσούπολη για να τραβήξουν τα νερά από τα υπόγεια. Οι αρμόδιες υπηρεσίες ζητούν από τους δημότες να προβούν σε καταγραφή των ζημιών σε συνεργασία με την πυροσβεστική υπηρεσία και στη συνέχεια να απευθυνθούν στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία των νόμιμων αποζημιώσεων. Από χθες το απόγευμα το νερό έτρεχε από εκεί, αλλά αυτό τώρα σε εμάς αναβλύζει και κατέβηκε πιο πολύ νερό από πάνω, οπότε και από εκεί η μεριά πάει στα χωράφια. Έχουν γεμίσει αυλές και σπίτια εδώ. Σπίτια τα υπόγεια. Καταρχήν να πούμε ότι πάνω από 150.000 στρέμματα στον κάμπο του Νέστου είναι πλημμυρισμένα, πάνω από 30.000 δυναμικές καλλιέργειες όπως ακτινίδια, σπαράγγια, πυρηνόκαρπα, βερίκοκα, ροδάκινα καθώς και μυλοειδή. Οι ζημιές είναι ανυπολόγιστες. Έχουμε επαφή με τον Ελγά Καβάλας και περιμένουμε τη Δευτέρα τον πρόεδρο του Ελγά, τον κύριο Κουρεμπέ, για να κάνουμε καλύτερη αποτίμηση των ζημιών. Από εκεί και πέρα. Αυτό που πρέπει να ζητήσουμε από την ΕΛΓΑ είναι να γίνουν όλες οι διαδικασίες γρήγορα, οι αποζημιώσεις να είναι αντικειμενικές και να μην εκτιμηθούν όπως άλλες χρονιές, γιατί η καταστροφή είναι μεγάλη και έχουμε ζημιά σε φυτικό και ζωικό κεφάλαιο που δεν αναπληρώνονται. Δεν μιλάμε μόνο για τη φετινή παραγωγή, μιλάμε για φυτικό κεφάλαιο. Έχω δύο μέρες να κοιμηθώ. Λοιπόν, ήρθε απότομα το νερό, τα πρόβατα τρόμαξαν, τα βγάλω τα μικρά, όσα ήταν αρνάκια μικρά, τα πήρες βάνα, ζωτροφές, μπάλες, αυτά είναι όλα λίμπα. Αυτοί, να αρμέξουμε, έχουμε 2-3 μέρες τώρα. Αυτά πάνε, έστυψαν τα ζώα, από αυτού περιμέναμε. Κατάλαβες, αυτό, τίποτα άλλο.